Οι αναφορές του αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Τουρκίας στα κατεχόμενα περί νεοδικού χάρτη στο Κυπριακό και πως μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, στοχεύουν προς μία και μόνο κατεύθυνση στην αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι η Τουρκία έχει στόχο να ενισχύσει πρώτα το ψευδοκράτος παρά να επιδιώξει μια αντίκαινη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων όπως τις είχαμε μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα από τις τοποθετήσεις του Τούρκου αξιωματούχου φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως η Άγκυρα παραμερίζεται τον Μουσταφά Κιντζή και στρέφεται προς την ψευδοκυβέρνηση για να προχωρήσει τους σχεδιασμούς της. Ο Ακιντζή, παρόλο που φαίνεται των τελευταίων καιρών να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την πολιτική γραμμή της Άγκυρας, είναι πολύ γνωστό επίσης ότι διατηρεί διαφορετικές θέσεις από την ίδια την Άγκυρα. Και αυτό σίγουρα δημιουργεί, αν θέλετε, προβλήματα, θα μπορούσε μάλλον να δημιουργήσει προβλήματα στην πολιτική της Άγκυρας, αν αφηνόταν το βάρος για τις αποφάσεις στο θέμα του Κυπριακού στον ίδιο τον Ακιντζή. Και σίγουρα το όλον σκηνικό δείχνει ναι, ότι ο Ακιντζή και οι ιδέες του περισσότερον, όχι τόσο το πρόσωπο, περιθωριοποιούνται. Πάντως ο Μουσταφά Ακιντζή τονίζει σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κομισιόν τη σημασία της συνέχισης, χωρίς διακοπή, της προετοιμασίας των Τουρκοκυπρίων για την προσαρμογή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη αυτή την προσπάθεια νομίζω θεωρείται από τους Τουρκοκυπρίους ως ένας παίχτης που θα μπορούσε να βοηθήσει. Στην επιστολή του που αποτελεί απάντηση στην επιστολή Γιούγκερ προς τους δύο ηγέτες μετά το Κραν Μοντάνα, ο Μουσταφά Ακιντζή αναφέρεται επίσης στην ανάγκη τεχνικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουν να γίνουν οι Τουρκοκύπροι ενός κοινού μέλλοντος εντός της Ένωσης. Εκφράζει επίσης τη θέση πως οι Τουρκοκύπροι δεν μπορούν να γίνουν θύμα των εμποδίων, κατά την έκφρασή του, της ελληνοκυπριακής πλευράς.